5 Απριλίου κυρίες και κύριοι και α, το σκίτσο όπου στενεμού θυμίζει λίγο τα μπλε που κάμισα. Τα βλέπω κάμισα. Ήταν κόμικ που αναφερόταν στον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, στο περιοδικό Αστραπή. Αν δεν κάνω λάθο, δεν ξέρω ποιοι θυμάστε το Αστραπή και το 2, τα περιοδικά που παίρναμε για να διαβάσουμε κόμικ σε συνέχεια. Κι όμω, οι στολέ αυτέ που μοιάζουν με τον ε, στρατό των Βορείων, τουλάχιστον στι Ηνωμένε Πολιτείε, είναι οι, οι στολέ του ελληνικού στρατού. Να και ένα Εύζονο, ο οποίο μα το αποδεικνύει, κατά τον ατυχή πόλεμο του 1897, ο οποίο ξεκινάσαν σήμερα, ήταν 5 Απριλίου. Έμπαινε η άνοιξη στην Αθήνα. Εδώ είχαμε τον λαϊκιστή Δελιγιάννη, ο οποίος ε, είχε πει ότι θα καταργούσε τα δάνεια του τρικούπι όμως αντί να τα καταργήσει τα κράτησε. Οι ε, δικοί του υφάρπαξαν ένα μέρος των ε, χρημάτων. Τα υπόλοιπα είπε ότι θα τα έκανε επενδύσεις κυρίως στον ε, τομέα των υποδομών τελικώ αυτό το οποίο κατάφερε να κάνει είναι να εξοργήσει την υψηλή πύλη σε σχέση με το ζήτημα τη Κρήτη, να στείλει α, ένα εκστρατευτικό σώμα στρατού στη Μεγαλόνησο που τότε πάλευε για την ανεξαρτησία τη, μάλλον πάλευε για την ένωσή τη με την μητέρα Ελλάδα και να κάνει τον Σουλτάνο να μα την πέσει α, από την πλευρά τη Θεσσαλία με περίπου 140.000 άνδρε και ε, χίλιου τόσου υπή απέναντι σε 50.000 50 ε, Έλληνε του ε, ούτε καν οργανωμένου, δεν ήταν αποδιοργανωμένο. Δεν είχε οργανωθεί in the first place, που λένε και στην ορεινή άξονα, ο ελληνικό στρατό, ενό ανοργάνωτου ελληνικού ε, στρατού που κατάφερε να κρατήσει το μέτωπο για περίπου έναν μήνα και κάτι. Ε, εκεί στα μέσα Μαΐου είχε τελειώσει το πράγμα, είχαν πέσει οι υπογραφές ε, της ε, ανακοχής. Ε, ο στρατός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε σχεδόν διαλύσει, αν όχι διασύρει, τον ελληνικό στρατό, με εξαιρέσεις όπως εκείνες του συνταγματάρχη πυροβολικού Σμολένσκι. Φερρυπίν, το δρόμοι. Ε, Σμολένσκι με ιδιαίτερη την μάχη της ε, Μελούνας, όμως, εκτός από... Ε, το, πώς να το, πω, α, το, γεγονός του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου που προκύπτει από εκείνο τον πόλεμο και το οποίο κρατάει μέχρι το 1980, σκεφτείτε, σχεδόν 100 χρόνια που μπαίνει η Ελλάδα στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και το οποίο αναγκάζει την Ελλάδα για να πληρώσει τα σπασμένα εκείνου του πολέμου του 1897, άκου να δεις, ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς, ε. Ένα χρόνο μετά τους Ολυμπιακούς. Το 96 λάμπαμε, το 97 στη Λάσπη. Ε, Ανάγκαζε την Ελλάδα Να α, αποδίδει τους ε, δασμούς Ή τα τέλη Από τα τραπουλόχαρτα, τα σπίρτα, το αλάτι Και νομίζω άλλο ένα προϊόν που δεν θυμάμαι Απευθείας στον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο Και τους δανειστές Εκτός όμως από αυτό Επειδή συνηθίζουμε τον πόλεμο του 1897 Που σαν σήμερα ξεκίνησε Και είχε αρκετές ε, εκατοντάδες νεκρούς Από την ελληνική πλευρά Και χίλιου, νομίζω εκατόν Από την Οθωμανική, ε, ε, είχε, και ένα καλό αποτέλεσμα. Και κλείνω με αυτό. Ας, ας φέρουμε μπροστά την συγκεκριμένη εικόνα. Παρά το γεγονός ότι ιτηθήκαμε, παρά το γεγονός ότι ε, διεσήρθη ο ελληνικός στρατός, του έκανε καλό όμως διότι πείσμωσε και έγινε ο χαλίβδινος ελληνικός στρατός των βαλκανικών ε, πολέμων, παρά όλα αυτά, επετεύχθη ένα χρόνο αργότερα... Τη παρεμβάση των μεγάλων δυνάμεων εξού και βλέπουμε πίσω Τσάρους, βλέπουμε τη Βασίλισσα Βικτορία, την αυτοκράτηρα της Αγγλίας και 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 η ανεξαρτησία της Κρήτης, η οποία ε, ως αυτόνομη περιοχή ε, είχε πλέον ε, χριστιανό τοποτηρητή ή τέλο πάντων είπα το αρμοστή και λίγα χρόνια αργότερα ενώθηκε με την ελληνική επικράτεια. Σαν σήμερα ξεκινάει ο ατυχής πόλεμος του 1897, τελευταία παρατήρηση πολύ βαθύς γερμανικός δάκτυλος διά των μυστικών υπηρεσιών, ούτως ώστε οι Έλληνες να πιστούν να κάνουν την κουτσουκέλα.